Καλησπέρα, καλησπέρα! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Θα πω το χαρακτηριστικό τραγούδι, βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε, πού? Δεν το θυμάμαι. Δες τώρα ο Αλίτης. Τραγουδάω το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά μόνος μου και το πρώτο πράγμα που κάνει αυτός εδώ είναι να βάλει μουσική. Θα πω μπράβο σε εμένα για όλα αυτά που έχω κάνει και για όλα αυτά που είμαι άξιος και πάντα του δικάω. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι. Και έλα πιο κοντά. Το καλοκαίρι ήρθε! Πάλι φωνάζω πάρα πολύ. Το έχει Παναγία. Και πάμε να δούμε θάλασσες, πάμε να κολυμπήσουμε, πάμε να εξερευνήσουμε τα βόρεια παράλια αυτή τη φορά της Κρήτης, τα βορειοανατολικά πιο συγκεκριμένα. Είμαι εδώ με τους φίλους μου και πάμε για ακόμα μια εκδρομή. Πού θα πάμε? Σε ένα πάρα πολύ γρήγορο, θα προσπαθήσω να κάνω μια πρόταση πάρα πολύ γρήγορη, σαν αυτή του Eminem που είχε πει 4.500 λέξεις σε 3 δευτερόλεπτα. Βούλισμα, καφούση, μόχλος, λάστρος, θόλος και μια άλλη παραλία την οποία δεν θυμάμαι. Δεν έχει καμία σημασία, περνάμε μέσα από το τούνελ. Και θα πω το χαρακτηριστικό τραγούδι, βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε, πού? Δεν το θυμάμαι. Έξω από το τούνελ. Πρώτη μας τάση λοιπόν θα είναι το βούλισμα, περνάμε από το πανέμορφο σελινάρι. Θυμάστε την υπεροχή που είπα κάτι σε κλάρι παιδιά, ε. Μπράβο. Ξαναδείτε. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν το σελινάρι, πάμε στο βούλισμα και έχω να σας κάνω ένα quiz. Είναι καλοκαίρι, ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος είναι άκρος τουριστικός, πανέμορφος. Θες να σας βάλω αυτό το καθρεφτάκι με το... Όχι, όχι, για ξαναδικιά σου. Και θέλω να σας κάνω λοιπόν ένα quiz. Πόσοι... 10. Πόσοι τουρίστες επισκέπτηκαν το νησί της Κρήτης μόνο με αεροπλάνο, δηλαδή η καταγραφή έχουν γίνει από τα αεροδρόμια το 2023. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Μόνο με αεροπλάνο. Μόνο με αεροπλάνο. 300.000, ας πούμε. Ένα εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια, 300.000 αφήσεις εσύ. Ναι. Εσύ μπορείς να κατέβεις από το αμάξι. Εντάξει. 5 εκατομμύρια κόσμος. 5 εκατομμύρια κόσμο σε ένα νησί που... Συγγνώμη ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να... 5 εκατομμύρια κόσμο σε ένα νησί είναι ένας αριθμός ρεκόρ. Σε ένα νησί που πόσο είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε 500.000. 600. Και λέει ότι φέτο θα έχουμε παραπάνω. Ωραία. Δείξε μπροστά. Εντάξει. Και όλα αυτά μάξι βλέπετε μπροστά μου είναι νοικιαζόμενα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό, απλά το ανέφερα σε πιο πολύ. Καλώς ήρθατε σε μια παραλία που κοσμεί τα περισσότερα car postal που βλέπουμε για την Κρήτη. Καλώς ήρθατε σε μια παραλία η οποία θεωρείται και από τις πιο όμορφες που υπάρχουν στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε σε μια παραλία όμως που δεν θυμίζει καθόλου Κρήτη. Καλώς ήρθατε στο βούλισμα. Να ξεκινήσουμε όμως με τα διαδικαστικά. Είμαστε στην περιοχή του Ίστρων. Είμαστε στο βούλισμα. Είμαστε στην ουσία σε ένα κόλπο, σε ένα μεγάλο κόλπο, στον οποίο σχηματίζονται 3 με 4 διαφορετικά μικρότερα κολπάκια. Είναι όντως από τις πιο ωραίες παραλίες που υπάρχουν και εμείς θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όσο λοιπόν πιο αριστερά πάτε, υπάρχει το μη οργανωμένο κομμάτι. Ένα κομμάτι στο οποίο μπορείτε να βάλετε την πετρετούλα σας, να αράξετε χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο σκηνικό. Πάμε στο πρώτο μικρό κολπάκι και συνεχίζουμε για το main menu. Πέρα από τόσο πολλά για αυτές τις παραλίες που έχω τρελαθεί. Σε άλλα νέα, υπάρχει ένα είδος πάρκινγκ ακριβώς από πάνω από την παραλία που μπορείτε να αφήσετε τα μάξια για εσάς. Γενικά είναι μια παραλία η οποία μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Μια μικρή ιδέα για το τι θα δούμε είναι αυτή εδώ. Αφήνοντας λοιπόν το αριστερό κομμάτι της παραλίας, προχωράμε
και πάμε και συναντάμε αυτό. Water sports, ξαπλώσεις, snack bars, beach bars, ό,τι θέλετε μπορείτε να το βρείτε εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος, είναι μόλις 10 η ώρα και η παραλία είναι ασφυκτικά γεμάτη. Θα έλεγα σίγουρα για να έρθετε να βρείτε κάπου να κάτσετε, θα πρέπει να έρθετε νωρίς το πρωί και να απολαύσετε αυτές τις εικόνες. Θα τα δούμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, πανέμορφα ναι, αλλά μπορεί και να πάθεις και ένα πολιτισμικό σοκ με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ πέρα. Έχω έρθει λίγο εδώ στην Ακρούλα γιατί υπάρχει τόσο πολύ φωνή και τόσο πολύ κόσμος που δεν μπορούμε να μην καταγράψουμε ανθρώπους που μπορεί να μην θέλουν. Οπότε θα σας πω το εξής. Είστε αυτή τη φάση, είστε εδώ να φέρετε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, να περάσετε μια τέτοια κατάσταση με την ομπρελίτσα σας, τα κοκτέιλάκια σας, τα water sports σας, ένα υπέροχο τόπο. Τότε το βούλισμα είναι για εσάς. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που εκεί μάλλον εντάσσομαι και εγώ, που δεν μπορεί όλο αυτό το πάρα πολύ μαζικό πράγμα. Μπορεί όμως αυτός ο τόπος να σας βοηθήσει και για αυτό. Πάμε λοιπόν να φύγουμε, πάμε να κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση στα γύρω κολπάκια και πάμε να βρούμε παραλίες που ίσως να είναι έτσι λίγο πιο ήρεμες. Καλοκαίρι στην Κρήτη είσαι, κόσμο θα έχεις, πρέπει να το αντιμετωπίσεις με ωραίο vibe και να προσαρμοστείς σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και παραλίες που μπορεί να είναι και για σένα λίγο πιο cool, λίγο πιο ήρεμες. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα μελανό σημείο ίσως αυτής της περιοχής, αυτού του υπέροχου κόλπου, είναι ότι η γεωγραφική του θέση και έτσι όπως είναι στημένη και κοιτάει τη θάλασσα, οι αέριδες που έρχονται εδώ πέρα και φυσάνε φέρνουν πάρα πάρα πολύ σκουπίδι, το οποίο δημιουργεί έτσι μια πολύ κακή εντύπωση και κατάσταση σε όλο αυτό το κομμάτι. Τα σκουπίδια φυσικά και δεν έρχονται από μόνα τους. Θάλασσα, κάποιος το πετάει έξω στον δρόμο και ο αέρας το παίρνει κάτω. Οπότε προσοχή να μην αμαυρίζουμε όλους αυτούς τους όμορφους τόπους που έχουμε με τη δικιά μας απερισκεψία. Αλλάζουμε vibe, αλλάζουμε ύφος, ανεβαίνουμε λίγο παραπάνω και πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο μπορεί να μας προσφέρει αυτός ο τόπος. Εδώ που είναι έτσι λίγο πιο καλά και χωρίς πολύ κόσμο, θα σας πω και άλλες πληροφορίες που έχω. Η ευρύτερη περιοχή έχει 4 γνωστές παραλίες: Καραβοστάση, Πύλος και Άγιος Παντελεήμονας, με πιο γνωστή φυσικά το βούλισμα. Το βούλισμα έχει πάρει και μια ονομασία που τη λένε Χρυσή Άμμος, έτσι ίσως λίγο πιο καλέστη το όνομα για να είναι τουριστικό, λόγω αυτή τη πραγματικά υπέροχη άμμου που υπάρχει εδώ πέρα και με όλο αυτό το πραγματικά εξωτικό γαλαζοπράσινο χρώμα της θάλασσας την βάζει βασικά στις πρώτες θέσεις των πιο όμορφων παραλίων όλου του κόσμου. Ναι, όλου του κόσμου. Οπότε, από πάνω το Ίστρον πανέμορφο με πάρα πολλές καφετέρες και εστιατόρια, ελάτε να πάρετε τη μαγεία του, ελάτε να πάρετε την άβρα του και ελάτε να κολυμπήσετε σε αυτά τα πραγματικά πανέμορφα νερά. Λοιπόν, με μια γρήγορη έτσι από αυτά τα βουτού που κάνουμε πάλι, αποφασίσαμε ότι θα κατέβουμε στο Χαρταλάμι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε ακριβώς έξω από το Καλοχωριό, από το Ίστρο, και θα στρίψετε από εδώ πέρα, παίρνετε με την ειδική προσοχή, υπάρχει από πιο κάτω τρόπος για να γυρίσετε και παίρνετε αυτό το δρομάκι. Με τα πόδια θα έλεγα, είναι γύρω στα 600 μέτρα, εμείς θα πάρουμε το αμάξι γιατί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι.
και πάμε να εξερευνήσουμε το Χαρταλάν. Λοιπόν, ο δρόμος θέλει να πηγαίνει, sorry κιόλας. Τώρα να κάνουμε ένα χιλιόμετρο μέσα στη ζέστη, την πυρά και τα σχετικά για 10 λεπτά βλάνα. Αμάρτε το Θεό. Αν όμως θέλετε να κατέβετε για να αλλάξετε εκεί, πραγματικά δεν αξίζει να πάρετε αμάξι. Εμείς όμως είμαστε MacGyvers και θα πάμε να εξερευνήσουμε τους τόπους όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα! Δείτε που ήρθαμε! Και εντάξει! Άρε φίλε, είσαι τώρα εκεί, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ξαναλέω, είναι ανάλογα τα γούστα, παιδιά, μην παρεξηγηθώ. Αλλά τώρα λίγο παρακάτω, λίγο περπάτημα, λίγο έτσι πιο σαφάρι, λίγο ταλαιπωρία. Αλλά έρχεσαι ρε φίλε και βλέπεις αυτό ρε φίλε. Βλέπεις αυτό εδώ. Βλέπεις αυτό εδώ και αγαλιάζει λίγο το μέσα σου ρε φίλε. Ηρεμείς από τα πολλά, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δες ένα κολπάκι για σένα, δες το εδώ. And the living is easy. Είναι έτσι λίγο αστείο ρε παιδί μου να σκεφτείς ότι στα 400 μέτρα από εκεί είναι πραγματικά γύρω στα 2.000 άτομα σε μια παραλία και στα 400 μέτρα από εδώ θα μου επιτρέψετε να μην σας πω ακριβώς πού γιατί πραγματικά διχάζομαι αν πρέπει να το πω βρίσκεται αυτός ο θησαυρός που υπάρχει εδώ πέρα. Εντάξει, είναι εύκολο να το βρείτε, δεν λέω όχι, αλλά επειδή είναι δύσκολη η πρόσβασή του, είναι και έτσι όπως το βλέπουμε. Οπότε λίγο ηρεμία, λίγο να πιάσουμε λίγο την ανάσα, λίγο να κουμπίσουμε τη θάλασσα, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα μπανάκι, το κρατάμε για λίγο πιο μετά. Απολαύστε εικόνες από την Βόρεια Κρήτη, από την μεγαλύτερη σε επισκεψιμότητα περιοχή της Κρήτης μας και δείτε με πόσους είμαστε. Εγώ και οι φίλοι μου. Εδώ ο Μιχάλης μου παίρνει τις πέτρες. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι πραγματικά τώρα. Ναι. Έλα λίγο από εδώ πέρα να φαίνεται λίγο πίσω. Εδώ, εδώ σε θέλω. Εδώ. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι. Πώς ένιωθες πριν που ήμασταν στο βούλισμα σε όλο αυτό το πράγμα. Πανέμορφος τόπος, ναι. Λίγο το vibe. Εντάξει, δεν τρελάω. Ειλικρινά τώρα δεν τρελάω. Πανέμορφα όμως. Αξίζει αν είσαι τις φάσεις, ρε παιδί μου, αυτού να πας να πεις το κοκτέιλάκι σου είναι ό,τι πρέπει. Για εδώ τώρα. Εδώ φίλε μένω. Αυτό ρε φίλε. Εδώ μένεις ρε φίλε. Εδώ χτίζω. Όχι. Δύο-τρεις εικόνες ακόμα. Ο Γιώργος μας εδώ πέρα με έναν άλλο φίλο που έχει και αυτός βρει την καβάτσα, περιμένει και γράφει τα πάντα. Λοιπόν, πίναμε κολπάκι. Πέρα έπαιρνε τον κόσμο. Εδώ πέρα έτσι είναι λίγο η θέση τέτοια η οποία κόβει ο αέρας. Υπάρχουν πάλι διάφορα σκουπιδάκια. Είπαμε η περιοχή είναι λίγο έτσι καταραμένη από αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και από πίσω από αυτό το βουνό άλλο ένα κολπάκι που έχει και μια εκκλησία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω να μπορεί να πάει τα μάξι. Δεν θα το διακινδυνεύσουμε. Ή και μεταξύ μας να το διακινδυνεύσουμε, δεν θα σας το δείξουμε.
Αλλά αυτά για την ώρα. Δύο υπέροχα κολπάκια. Μα δεν σε δω, έτσι. Περπατάς. Τσουκ. Άλλο παραλία. Θα συγκρατηθώ, δεν θα απολυμπήσω ακόμα, γιατί έχουμε ακόμα πολύ, πολύ δρόμο. Τώρα που έφτιαξε λίγο το μέσα μας, πάμε στην επόμενη μας στάση. Επόμενη μας στάση λοιπόν, Παχιά, Άμμος. Για την ώρα σαφάρι και έπειτα πάλι άλλες παραλίες, άλλα μέρη εξωτικά. Ήρθαμε λοιπόν σε ίσως ένα από τα πιο παρεξηγημένα μέρη της Κρήτης. Θέλεις να σου πω γιατί? Γιατί? Γιατί ρε φίλε, η Παχιά Άμμος είναι, αρχικά είναι η μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ιεράπετρας. Αν και είμαστε βόρεια, εδώ πέρα θεωρείται ότι είμαστε Ιεράπετρα. Όλο αυτό το κομμάτι που υπάρχουν άλλοι μυρίκια, μια υπέροχη παραλία, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος. Όχι γιατί δεν τα νερά είναι ακατάλληλα, δεν επιτρέπεται να κάνεις μπάνιο ή οτιδήποτε. Απλά γιατί έχει κύμα και όπως και όλη η περιοχή, όταν ο αέρας δεν είναι ευνοϊκός, φέρνει αρκετά σκουπιδάκια. Τρία λοιπόν τα πράγματα που πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Υπάρχει οργανωμένο κομμάτι της παραλίας, σε αυτό εδώ πέρα το τμήμα αριστερά της παραλίας, όπου υπάρχουν ξαπλώστρες, υπάρχουν ντουζ, υπάρχουν ό,τι πράγματα θέλεις να κάνεις. Τα νερά είναι πέντα κάθαρα και μπορείς να ράξεις και να απολαύσεις αυτό το υπέροχο τοπίο. Τα άλλα θα στα πω μετά. Πρώτα θα μιλήσουμε για το οργανωμένο κομμάτι. Σε έφερα λίγο στο μόλο για να κάνουμε δύο πράγματα. Να δείξουμε αρχικά πόσο όμορφα είναι εδώ πέρα απέναντι η φάση. Να σε κεράσω λίγο σποράκι και ίσως να κάτσουμε λίγο να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί όπως κάναμε παλιότερα όταν ήμασταν μικροί και φέρναμε τους συντρόφους μας σε τέτοια μέρη. Και τρίτον, αλλά αυτό μην το πεις παρά έξω, θέλω να δω αν σε αυτό το μόλο μπορείς να ψαρέψεις. Γιατί μου αρέσει το ψάρι, με το ξέρουμε όλοι αυτό. Πάρε μια εικόνα από αυτό το υπέροχο μπλε. Να πάρω εγώ μια εικόνα αν μπορώ να στήσω κάπου το καλάμι μου και τα λέμε σε λίγο. Ξαναλέω και το εννοώ. Ό,τι νερά έχει το βούλισμα, έχει όλος ο κόλπος από δίπλα, έχει και η Παχιά Άμμος. Καταλληλότατη παραλία για να κολυμπήσεις, πανέμορφα νερά, τις μέρες που ο αέρας δεν είναι καλός, okay, το αποφεύγουμε, αλλά τσέκανε λίγο. Και μια λύση ρε φίλοι για οικογένειες που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο και θέλουν να φέρουν τα παιδάκια τους ή ζευγαράκι ή οτιδήποτε για να έρθει να ράξει λίγο πιο χαλαρά. Πάμε τώρα να σου μιλήσω για τα άλλα δύο κομμάτια τα οποία θέλω να σου πω για αυτό το μέρος. Ξέρεις ποιο είναι το δεύτερο που θα πάμε τώρα να σου δείξω? Yeah. Το αγαπημένο όλων των Ελλήνων. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Yeah. Η μάσα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό, απλά για να περάσουμε λίγο την ώρα μας και να μεγαλώσουμε λίγο το επεισόδιο. Μεταξύ μας. Φεύγοντας λοιπόν από το οργανωμένο κομμάτι, μόλις τα 100-150 μέτρα θα συναντήσετε αυτόν τον υπέροχο δρόμο με τα πάρα πολλά μαγαζάκια, καφέ, εστιατόρια, μπαρς, τα οποία τώρα δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο γιατί είναι έτσι λίγο πρωινή η ώρα,
αλλά είναι ο ιδανικός τρόπος να ρίξεις να ράξεις, να πιεις ένα καφεδάκι, να φας το ψαράκι σου και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη θέα. Κάποιος κύριος με φωνάζει από εκεί, μάλλον θα πρέπει να του πω, με ακολουθεί κιόλας. Οπότε πάμε να μιλήσει λίγο στον άνθρωπο και μετά πάμε λίγο εκεί πέρα, στα δεντράκια. Να κάτσουμε κάτω από το σιανό και να σου πω κι άλλα 2-3 ωραία πραγματάκια, εντάξει. Ναι, καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα πλάνα εμείς και έχουμε ένα περίεργο τύπο ο οποίος μας ακολουθεί με ένα Σιέλα Μάξι. Δεν ξέρω τι θέλει από εμάς. Πήγαινε να του μιλήσεις. Καλησπέρα κύριε μου. Είσαι στόκερ. Τι θέλετε κύριε με την κάμερα. Δεν ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να είστε σίγουροι όλοι εσείς που συναντάτε ανθρώπους με κάμερες οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να δείξουν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν στους τόπους, ότι δεν έχουν πρώτο μέλημά τους να καταγράψουν την όμορφη φατσούλα σας. Θέλουν να καταγράψουν την όμορφη φατσούλα της φύσης. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα παίξει κάτι το οποίο θα είναι έτσι εσείς να φαίνεστε. Οπότε ηρεμία, απολαύστε τον λόγο τον οποίο ήρθατε σε αυτό το μέρος και αφήστε και τους άλλους ανθρώπους να κάνουν δουλειά τους. Αυτό για τυχόν παρεξηγήσεις, αν νομίζετε ότι το μόνο μας μέλημα είναι να πάρουμε την αγρία μουτσουνάρα σας. Τόπος, το χαράκι του Χαγέρευκο εκεί πέρα, επιπληκτικό, από πάνω μας θυμίζει λίγο τη δύναμη της φύσης. Εμείς παίρνουμε ακόμα λίγες ωραίες εικόνες και πάμε τώρα και στα Αλμυρικά και εκεί πέρα να πούμε και ένα τελευταίο info. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to the kid, shout out scope and I'll splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Ο Μιχάλης έχει έρθει τόσο πολύ κοντά στο πρόσωπό μου γιατί θέλει να ακούγεται ο ήχος, όχι γιατί του αρέσει το κοντινό μου, αν και αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Όσο λοιπόν προχωράτε προς τα ανατολικά, στην Παχιάμο, σταματάει και η οργάνωση. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν όμως πολλά αλμυρίκια. Υπάρχει μια υπέροχη παραλία που λένε μπροστά σας και μπορείτε να αράξετε με ησυχία και ηρεμία μακριά από το πολύ κόσμο. Υπάρχουν μειονεκτήματα καθώς ο αέρας εδώ πέρα είναι συνεχώς, είναι σχεδόν πάντα έχει κύμα. Λίγο όμως μπορείς να κάνεις μπάνιο και επειδή είναι έτσι η φάση φέρνει λίγα σκουπιδάκια. Ωστόσο, δεν είναι κάθε μέρα έτσι. Δεν είναι κάθε μέρα με σκουπιδάκια. Σήμερα είναι μία από τις μέρες οι οποίες η θάλασσα είναι σχεδόν ήρεμη. Είναι πάρα πολύ όμορφα για να ζει τα αράξεις. Παχιάμος, παρεξηγημένη παραλία, πανέμορφος τόπος, μία δοκιμή, θα σας πεις. Quiz νούμερο 2, μαζευτείτε! Λοιπόν, ποιο πιστεύετε ότι είναι το νούμερο 1, σταμάτασε, στις σαλάτες που έχει ψηφιστεί από όλο τον κόσμο σε έναν παγκόσμιο ιστότοπο τέλος πάντων μαγειρικής. Η νούμερο 1 σαλάτα σε όλο τον κόσμο. Παπαριάτε. Όχι. Σερ. Τσίζα. Ο ντάκος, μάγκης. Το νούμερο 1 είναι ο ντάκος. Σαλάτα είναι ο ντάκος, τι είναι. Το νούμερο 5... Παπαριάτε. Όχι. Τα χόρτα τα βραστά με τα κολοκυθάκια. Στο νούμερο 17... Τι χωριέται. Thank you.
Φεύγουμε λίγο από το παραλιακό κομμάτι και πάμε λίγο να δούμε το Καβούσι. Θα σας πω εκεί πέρα πράγματα για το Καβούσι και μετά θα πάμε στο Θόλο. Θέλετε να σας πω κι άλλα, δεν σας λέω τίποτα. Αυτά. Βρεθήκαμε λοιπόν στο Καβούσι. Ένα πανέμορφο χωριό, ένα χωριό χτισμένο σε μια κατάφυκτη λάδα. Ένα χωριό το οποίο έχει τη δικιά του προσωπική παραλία, η οποία είναι ο Θόλος και θα επισκεφτούμε αργότερα. Έχει μνημιακές ελιές, έχει ιστορία, έχει τόσα όμορφα πράγματα. Ένα χωριό ήπια τουριστικά αναπτυγμένο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ήρεμες, όμορφες, χαλαρές, καλοκαιρινές διακοπές. Και όχι μόνο. Η φάση γνωστή. Βόλτα γύρω-γύρω τα σοκάκια, όμορφες εικόνες, πληροφορίες. Και ό,τι άλλο προκύψει. Ακολουθήστε μας. Είσαι σε έναν υπέροχο τόπο. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν χιλιάδες κόσμοι και εσύ περπατάς αυτά τα υπέροχα σοκάκια. Ακούς μόνο τα τζιτζίκια. Ακούς το αεράκι να φυσάει υπέροχα στα φτάκι σου και περπατάς σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ιεράπετρας. Πού θέλεις να πάμε? Πού, ευθεία αριστερά? Ευθεία. Και θα με ρωτήσεις ρε φίλε και με το δίκιο σου ρε Μάικ. Τι να κάνω στο Καβούσι? Πάρα πολύ ωραίος τόπος για να έρθει να κάνει φινέδρα σου εδώ. Υπάρχουν αρκετά διαμερισματάκια και το Airbnb, καταλήματα, δεν ξέρω και εγώ τι, στα οποία μπορείς να χτίσεις εδώ πέρα το στρατηγείο σου και να πας σε όλα τα πιθανά μέρη που μπορείς να επισκεφτείς εδώ. Μόχλος, λάστρος, παχιά άμμος, βούλμα, όλα στα πόδια σου και επίσης, αν έχεις την όρεξη, κατεβαίνεις και νότια. Πας προς Ιεράπετρα, είναι το φαράκι του Χα, περιπατικά μονοπάτια. Αλλά και μόνο όλη αυτή η άβρα, όλο αυτό το πλακόστρατο που βλέπεις, αυτή η ατμόσφαιρα που σου χαρίζει το Καβούσι, είναι ικανό για να σε γεμίσει ένα διήμερο, τριήμερο, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ό,τι ποθεί η ψυχούλα σου. Τώρα φίλε, θέλω να φύγεις εσύ, να φύγω εγώ, να φύγει και ο Γιώργος, να πετάξει κι ο άλλος από ψηλά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε το Καβούσι όσο πιο όμορφα γίνεται σε εσάς. Λοιπόν, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ο κάθε άνθρωπος θέλει διαφορετικά πράγματα για να περάσει όμορφα και εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Το Καβούσι για μένα τι είναι? Το Καβούσι για μένα είναι ηρεμία. Το Καβούσι για μένα είναι απλότητα. Το Καβούσι για μένα είναι ένας τόπος παράδειγμα για το πώς ένα χωριό στην ενδοχώρα, γιατί ενδοχώρα είναι, θα πρέπει να αναπτυχθεί. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο να φέρει κόσμο ποιοτικό. Δείτε πόσο όμορφα σοκάκια, δείτε πόσο καθαρά είναι, δείτε λίγο τη μαγεία και την χαλαρότητα που μπορεί να σου προσφέρει ένα απλό χωριουδάκι. Απλό χωριουδάκι ίσως να μην είναι, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να σου πει και να σου δώσει το Καβούσι, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ.
πάρα πολύ όμορφες αυλές, όμορφα σοκάκια, περιποιημένες εκκλησίες, ωραίοι δρόμοι. Οκ, λίγο ανηφόρα, αλλά τι να κάνεις. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθείς μέσα σε αυτό το πανέμορφο σκηνικό. Θα πάμε από εδώ. Θα δούμε λίγο τι θέλω από ψηλά. Και θέλουμε να δούμε αν κάπου κάπου φαίνεται και ο θόλος. Είναι η παραλία και ο επόμενος προορισμός μας. Δείτε όμως ωραίο σοκάκι. Λοιπόν, αφήνουμε το αφήνουμε το καβούσι και πάμε στην παραλία του. Πάμε στο θόλος. Έχει τα μπελάκια, είναι στα 2 χιλιόμετρα. Δεν σου έχω πει να μιλάς στα Ελληνοαμερικανικά τουρίστρια. Γιατί στο θόλο. Στο θόλο πάμε, πάμε στο θόλο. Παιδιά, δεν θα βγει η βρωμή, ρε. Δεν θα βγει. Όλοι την ώρα γκρινιάζουν. Έχει 38 βαθμούς, έχει ζέστη. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε όμως. Εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα όμως τα οποία πρέπει να σεβόμαστε. Αγνοήσαμε λοιπόν τον παρουσιαστή που ήθελε να πάει στο θόλο, χαρακτηρίζοντάς τον ως Αμερικανίδα τουρίστρια, και τραβάμε πρώτα τελικά για την αρχαία μνημιακή ελιά. Για όλα αυτά φταίει αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε την αρχαία μνημιακή ελιά, λέει, που είναι πάνω από 3.500 χρόνων. Τώρα θα με κοροϊδεύει και να έχει δίκιο. Ήταν μια πέρδικα ή κάτι πετούμενο που μάλλον τρώγεται. Λοιπόν, με το που βγείτε το καβούσι υπάρχουν ταμπέλες, θα το δείτε, δεν μπορείτε να το χάσετε. Είναι ένας μικρός δρόμος που καταλήγει σε χωματόδρομο και κοντά στα 2-2,5 χιλιόμετρα θα βρεθείτε σε αυτόν τον υπέροχο διαμορφωμένο χώρο που τον έχουν προσέξει πραγματικά πάρα πολύ, και θα βρεθείτε εδώ. Πού είναι το εδώ? Το εδώ είναι αυτό. Σε αυτή τη μνημιακή ελιά, σε αυτό το δέντρο το οποίο στέκει εδώ αγέροχο τα τελευταία 3.500 χρόνια. Καταλαβαίνουμε λίγο το νούμερο. 3.500 χρόνια αυτό το δέντρο είναι ζωντανό και στέκει εδώ και έχει περάσει τα πάντα. Έχει δει τα πάντα. Γιατί μου αρέσει να βλέπω τέτοια πράγματα. Αρχικά με πιάνει ένα τεράστιο δέος, μια τεράστια απορία το πώς μπορεί κάτι να ζει και να υπάρχει τόσα εκατοντάδες χρόνια εδώ. Πάρτε μια μικρή γεύση, πάρτε μια μικρή εικόνα από το μέγεθος που έχει αυτό το πράγμα και φανταστείτε τον εαυτό σας να ζει 3.500 χρόνια. Πάρα πολύ ωραίος διαμορφωμένος χώρος, φίλε. Πάρα πολύ. Άσε που όλα τα φιλαράκια μου έχουν πάθει και αυτή την πλάκα τους λίγο με την ελιά. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και λίγο. Σε άλλα όμως διαδικαστικά νέα. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίος χώρος για να μπορέσετε να έρθετε να αράξετε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο αναψυκτήριο αριστερά από την ελιά. Και επίσης το μονοπάτι αυτό σε οδηγεί στη Θρυπτή, ένα άλλο χωριουδάκι που είναι λίγο πιο πάνω. Και είμαστε στην περιοχή που εκβάλλει. Βασικά είμαστε κοντά στο φαράγγι του Χαυγά. Υπάρχουν πάρα πολλά περιπατικά μονοπάτια. Αν είστε έτσι λίγο πιο active και θέλετε να περιηγηθείτε στη γη περπατώντας. Εικόνες πανέμορφες, βουνά γύρω γύρω, GG και αναλαλούν όλη την ώρα στα αυτιά μας. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Και καλοκαίρι στην Κρήτη όχι απλά στη θάλασσα, έτσι λίγο παραπέρα. Για να παίρνει το μάτι μας εικόνες από παντού.
Πριν φύγουμε από αυτό το υπέροχο μέρος, να σας πω απλά ότι το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη χώρα μας, από αυτό το συγκεκριμένο δέντρο κόψανε κλαδιά για να φτιάξουν κόκκινο για διάφορα αθλήματα που δίναμε τότε και το στεφάνι μαζί με το μετάλλιο. Αποχαιρετάμε λοιπόν τη μνημειακή αυτή ελιά και πάμε πίσω στην παραλία. Πάμε να δούμε την παραλία του Παπουσίου. Πάμε στο Θόρυβο. Λοιπόν, 3 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο πραγματικά πανέμορφο μέσα από μια κοιλάδα κατάφυτη με ελιές, καταλήγεις στην πανέμορφη παραλία του Θόλου. Τι είναι εδώ? Είναι μια παραλία μικρή, άμμος, όχι οργανωμένη σχεδόν καθόλου, πάρα πολλά αλμυρίκια στα οποία μπορείς να κάτσεις, να αράξεις, να βάλεις την πετσετήλα σου. Και η θάλασσα εδώ πέρα είναι σχεδόν πάντα λίγο ταραγμένη, αλλά όχι απογορευτική για να κολυμπήσεις. Υπάρχουν 2-3 ταβερνάκια και αναψυκτήρια για να μπορείς να πάρεις τα απαραίτητα τα νεράκια. Και δεν μας μένει τίποτα άλλο από το να περπατήσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο την άβρα και να αγραντεύσουμε λίγο το... Ναι. Δεν έχετε παράπονο. Σήμερα η φάση μας είναι παραλία, παραλία και πάρει παραλία. Όχι μόνο αυτό, μέσα σε πάρα πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγη χιλιομετρική απόσταση έχουμε δει παραλίες πάρα πολύ διαφορετικές από τη μία από την άλλη. Θέλεις κόσμο πολύ, θέλεις beach bar, θέλεις χαμό, θέλεις water sports, πας στο bulletin. Θέλεις λίγο πιο ηρεμία από μόνο σου, να μην υπάρχει κανείς γύρω σου, πας στο άλλο το παραλιάκι που βρήκαμε καθαρτά. Θέλεις μετά να αγοράσεις πάλι λίγο πιο χαλαρές στιγμές και να έχεις να αράξεις και να μην σε νοιάζουν τα πολλά πολλά και με πολύ εύκολη πρόσβαση, πας στην παρχιά άμπε. Θέλεις κάτι διαφορετικό με τετράκια, λίγο την ηρεμία, δύο ταβερνάκια και μία στάση να είσαι μία ανάσα από το καβούσι, έρχεσαι στο Θόλος. Και να σου πω κάτι Μιχάλη, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα, αλλά για την ώρα να κάνουμε μία έτσι να... Να ανατρανίσουμε, να πάρουμε λίγο αλμύρα ακόμα και να συνεχίσουμε τον προορισμό. 2-3 πλάνα θέλω. Θέλω να μου δείξει και λίγο από ψηλά την πίνη εδώ πέρα και να συνεχίσουμε για την επόμενη μας τάση. Ποια θα είναι αυτή, θα σου πω σε λίγο. Διαγωνισμός. Έχουμε αυτή την μπάλα. Όποιος καταφέρει και κάνει, όχι όποιος καταφέρει, όποιος κάνει τα λιγότερα κελάκια, κερνάει παγωτό. Εντάξει. Κάτω πόρο. Ένα, δύο, τρία. Δύο. Δύο ήταν. Δεν ακούμπησες. Πάμε. Ένα, δύο. Δύο. Ακούμπησε. Θέλω από τώρα να σκαρώ τον εαυτό μου, να πω μπράβο σε εμένα, για όλα αυτά που έχω κάνει και για όλα αυτά που είμαι άξιος και πάντα τους δικάω. Πέτω, πέτω. Δύο. Ουα! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Ένα, δύο. Θέλω ένα πύραυλο. Εγώ θέλω να κοιμάνω. 7 ευρώ κάνει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Μόχλος. Έχουμε μόλις φτάσει, ήδη οι εικόνες είναι τρομερές. Έχουμε αφήσει το αμάξι στο πάρκινγκ και κατευθυνόμαστε προς την παραλία του. Πάμε να δούμε ψαροταβέρνες, πάμε να δούμε ωραίες εικόνες, πάμε να δούμε σπίτια άσπρα με μπλε παράθυρα, πάμε να δούμε πλακώστα τα σοκάκια και πάμε να δούμε αυτό το υπέροχο νησάκι.
Ελπίζω να καταφέρουμε να περάσουμε απέναντι. Για την ώρα, δείτε εικόνες από το πανέμορφο Μόχλο. Ο Μόχλος είναι ο ιδανικός προορισμός για να έρθεις να ερεμήσεις. Ο Μόχλος είναι ο ιδανικός προορισμός για να έρθεις να δεις τι σημαίνει νησί σε ένα τόσο μεγάλο νησί που κάποιοι το μπερδεύουν. Εδώ θα χαλαρώσεις. Εδώ θα βρεις ρυθμούς διαφορετικούς από τους άλλους. Είναι ένα χωριό ήπια τουριστικά ανεπτυγμένο, είναι ένα χωριό με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία και είναι ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολλές επιλογές. Σιτία πια, πάμε λίγο να περιηγηθούμε λίγο στο σοκάκι του χωριού και μετά να πάμε στο κυρίως πιάτο. Πάμε να βγούμε παραλία. Πάμε να δούμε το νησάκι και σου υπόσχομαι ότι θα σου πάρω ή ψαράκι ή φαγάκι ή μπιφτέκια που σου αρέσουν. Έτσι. Εντάξει. Και τώρα ξέρεις τι να κάνεις. Θέλω να δείξεις αυτή την υπέροχη βουκαμβίλια. Τρομερή ατμόσφαιρα, φουλ καλοκαιρινού, μαγαζιά αριστερά, παραλία δεξιά. Τι άλλο θες για ένα υπέροχο καλοκαίρι, ρε φίλε. Σήμερα έχουμε πάρει πάρα πολύ μπλε, πάρα πολύ όμορφες εικόνες και είναι όλο ένα περίεργο συνοφίλευμα διασκέδασης, φασαρίας, ηρεμίας, απομόνωσης. Όλα αυτά σε ένα νησί. Την Κρήτη. Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα κακό νέο. Τι θες να ακούσεις? Το κακό. Το κακό νέο είναι, φίλε, ότι ο καιρός δεν ευνοεί και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε απέναντι στο νησάκι. Θες να σου πω το καλό νέο? Ναι. Ότι είσαι ακόμα πολύ καλός μου φίλος. Λοιπόν, 2-3 πληροφορίες και μετά θα σηκώσουμε το υπέροχο ντρόν μας και θα πάμε να εξερευνήσουμε αυτό το νησί. Τα διαδικαστικά να πούμε ότι υπάρχει ένα καραβάκι πέρα, πάτε στα Βερνούλα και ανά μία ώρα φεύγει το καραβάκι και επισκέπτεται το νησί απέναντι. Εκεί υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος, μία εκκλησία και γενικά η περιοχή έχει πάρα πολύ μεγάλη αρχαιολογική ιστορία και ενδιαφέρον. Αν αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή δεν είναι καλοκαίρι, αν αυτό που θα δείτε δεν είναι Κρήτη, αν αυτό που θα δείτε δεν είναι μια carte postal, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω πως κανείς δεν έχει παράπονο ή και να έχει, πραγματικά δεν πολύ νοιάζει. Γιατί εγώ χόρτασα από μπλε, χόρτασα από εικόνες, χόρτασα από διαφορετικές εικόνες αυτή τη φορά. Κάθε τόπος που επισκεφτήκαμε ήταν κάτι διαφορετικό, είχε κάτι άλλο να σου δώσει και για πολλά και διαφορετικά γούστα. Εδώ, πίσω μας να είναι ο Ψήλος, το απίστευτα όμορφο Κρητικό Πέλαγος, σε έναν υπέροχο τόπο σαν το Μόχλο, θα σας πούμε γεια.
ανανεώσουμε το ραντεβού και θα πούμε ναι στο επανειδήν. Για την ώρα πάμε να πάρουμε λίγο αλμύρα τελευταία μέσα μας και να φύγουμε από αυτόν τον υπέροχο τόπο.